Η χορήγηση της επικίνδυνης ουσίας κεταμίνη αποτελεί το κεντρικό σημείο στην υπόθεση, αφού αυτή περιγράφεται στη δικογραφία ως η αιτία θανάτου της 9χρονης Τζορτζίνας. Στο τραπέζι του ανασυλλογού, αν υποθέσουμε λοιπόν ότι υπήρχε κεταμίνη, η χορήγηση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ καλύτερη ως της. Η κεταμίνη δεν είναι ένα σύνηθες φάρμακο που βρίσκεται στο τραπέζι ενός ανασυλλογού. Οπότε εδώ θα πρέπει να αναρωτηθεί από πού βρέθηκε αυτή η κεταμίνη. Οι απαντήσεις βρίσκονται στις ίδιες τις ιδιότητες της κεταμίνης. Η υπερασπιστική γραμμή της Ρούλας Πισπυρίγκου από χθες είναι ότι δεν ήταν εκείνη που έδωσε κεταμίνη στο παιδί. Αλλά το ερώτημα βέβαια είναι τι στοιχεία μπορεί να έχει. Αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκε από τους γιατρούς, θα πρέπει να αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε στο πρακτικό εκεί και στη λίστα φαρμάκων που εδόθησαν, ναι. Το φάρμακο κεταμίνη. Αυτό μπορεί να λυθεί πάρα πολύ εύκολα. Αν ζητηθεί ο ιατρικός φάκελος και δουν τη λίστα φαρμάκων, ναι. Στην οποία καταγράφονται όλα τα φάρμακα, θα προκύψει αμέσως ποια φάρμακα χορηγήθηκαν. Η παρουσία κεταμίνης εντοπίστηκε στις αρχές Μαρτίου από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών κατά τη διάρκεια των τοξικολογικών εξετάσεων και οι αστυνομικοί, κάνοντας αναπαράσταση του τελευταίου κρίσιμου ημίωρου της Τζορτζίνα στο μονόκλινο δωμάτιο του νοσοκομείου, μέσα από τις καταθέσεις γιατρών και νοσηλευτών, προέκυψε ότι κανένας άλλος δεν βρισκόταν με το κοριτσάκι εκτός από τη μητέρα της. Κάτι που υποστηρίζει και ο ενδιαστάσεις σύζυγος της Πισπυρίγκου. Δεν υπήρχε η ουσία στο νοσοκομείο όμως. Και δεν είναι τσεκαρισμένο μόνο από εμένα και από εσένα. Τσεκαρισμένο από οργανισμό φαρμάκων και από αυτούς που προμηθεύουν τα φάρμακα στο Αγλαία. Και κανένας δεν μπήκε σε αυτό το δωμάτιο, ήταν μόνη της. Και δεν θεωρώ ότι υπήρχε κάποια νοσηλεύτρια ή κάποιος γιατρός που θα μπορούσε να τη βάλει. Αρνούμε να το πιστέψω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Όπως και κανείς από τους δικούς της δεν θα μπορεί να το πιστέψει. Η κεταμίνη δεν είναι μόνο η ουσία που σκότωσε την 9χρονη Τζορτζίνα, αλλά όπως φαίνεται και αυτή που πρόδωσε την 33χρονη μητέρα της. Όπως εκτιμούν οι ερευνητές, η Πισπυρίγκου επέλεξε αυτή την ουσία γιατί είχε διαβάσει ότι μεταβολίζεται πολύ εύκολα στον οργανισμό και αποβάλλεται μέσα σε λίγη ώρα. Αυτό όμως που δεν γνώριζε είναι ότι η κεταμίνη σε νεκρό οργανισμό παραμένει στο αίμα. Έτσι, στις 8 πρώτες φορές που σύμφωνα με τους αστυνομικούς επιχείρησε να δολοφονήσει ανεπιτυχώς το παιδί της, η ουσία δεν ανιχνεύτηκε στο αίμα της. Ενώ δεν συνέβη το ίδιο όταν το παιδί πέθανε έπειτα από πολύ ισχυρή δόση κεταμίνης. Εφόσον λοιπόν δεν έχει παρέχει το χρονικό διάστημα της απέκρισης, της εξουδετέρωσης της, ανιχνεύεται με τα φάρμακα. Την ίδια ώρα, βασικό κομμάτι των ερευνών που μπορεί να δώσει και απαντήσεις για το αν η Ρούλα Πισπυρίγκου είχε ή όχι συνεργούς, είναι το από πού προμηθεύτηκε την κεταμίνη. Η συγκεκριμένη ποσότητα είναι υπερβολική. Πρέπει να επεξηγηθεί πρώτον γιατί χορηγήθηκε και δεύτερον πότε χορηγήθηκε. Κινητό, τηλέφωνο και ηλεκτρονικοί υπολογιστές γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να βρεθούν οι αναζητήσεις που έκανε στο διαδίκτυο για να μπορέσει να προμηθευτεί την ουσία που δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο. Το τάμπλετ το οποίο θαύθηκε μαζί με την Τζορτζίνα θεωρείται από τις αρχές ως κομβικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Έτσι λοιπόν, όλοι είναι εν αναμονή της εντολής της ανακρίτριας Αθηνών για την ανάκτησή του από τον τάφο. Το άλλο ενδεχόμενο είναι η κατηγορούμενη να προμηθεύτηκε την κεταμίνη από κάποιο πρόσωπο μέσω κάποιας φαρμακευτικής εταιρείας, αφού η ουσία αυτή χρησιμοποιείται στην κτηνιατρική αλλά και στην ιατρική πολύ περιορισμένα. Μάλιστα, ο πατέρας του ενδιαστάσεις συζύγου της εργάζεται σε φαρμακευτική εταιρεία. Βεβαίως, μπορεί να ψαχτεί και η φαρμακαποθήκη, μπορούν να ψαχτούν όλα. Δουλεύει ο πατέρας σου στη φαρμακαποθήκη? Εννοείται. Και εγώ μεταφέρω πράγματα από φαρμακευτικές εταιρείες, από μια συγκεκριμένη εγώ. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί συγκλίνουν στο γεγονός πως ανεξάρτητα της ποσότητας της δόσης της κεταμίνης, η συγκεκριμένη ουσία δεν έπρεπε να υπάρχει στον οργανισμό της Τζορτζίνας.